κατήχηση και λειτουργική. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Ραδιοελπίδα που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Αθανάσιος Τσομπανίδης. <Στοί> Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Έχουν περάσει 50 μέρες από το Πάσχα και γιορτάσαμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την εορτή της Πεντηκοστής. Πεντηκοστή ονομάζεται κατά την Καινή Διαθήκη η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, γεγονός που συνέβη 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η πρώτη αναφορά στην εορτή βρίσκεται στην απόκριφη επιστολή των Αποστόλων. Τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, Πεντηκοστή ονομαζόταν ολόκληρο το διάστημα των 50 ημερών από την Ανάσταση του Κυρίου, μέχρι και την 7η Κυριακή μετά από αυτή. Πάσα η Πεντηκοστή της εν το αιώνι προσδοκόμενης Αναστάσεως εστί υπόμνημα. Η γάρ μία και πρώτη εκείνη η μέρα, η Ανάσταση δηλαδή, επτάκης πολλαπλαστιαστήσα, τα σεπτά της Ιεράς Πεντηκοστής Εβδομάδας αποτελεί, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτές τις 50 μέρες απαγορευόταν η γονικλησία και η νηστεία, λόγω του νου των ημερών. Αυτό μαρτυρείται ήδη από νωρί. Ακόμα λόγω της ιερότητας της περίοδου αποφεύγονταν υποδρομίες και θεατρικές παραστάσεις. Από τα χρόνια του Χρυσοστόμου αποκλειστικό αποστολικό ανάγνωσμα ήταν οι περικοπές του βιβλίου των πράξεων που αφορούσαν άλλωστε στη γέννηση και εξάπλωση της Εκκλησίας. Το γεγονός της Πεντηκοστής αγαπητοί ακροατές, συνέβη στα Ιεροσόλυμα 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και σηματοδότησε την αφετερία της ως ιστορικής διαδρομής της Εκκλησίας και έθεσε τις βάσεις για τον αγιασμό ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας και του πολιτισμού. Οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν με παραστατικό τρόπο το γεγονός της Πεντηκοστής. Δέκα μέρες ύστερα από την ανάληψη του Χριστού, οι έντεκα μαθητές του, ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και συγκεντρώθηκαν στο ίδιο σπίτι. Ήταν ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ή Βαρθολομέος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου, ο Θαδέος ή Λεβαίος και ο Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής. Όλοι μαζί σαν μια ψυχή παρέμειναν στο υπερό, στον πάνω όροφο του σπιτιού όπου και άλλοτε μαζεύονταν. Εκεί μαζί με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας και 120 περίπου άλλους πιστούς προσεύχονταν με θέρμη. Περίμεναν με λαχτάρα να έρθει σε αυτούς ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν με θαυμαστό τρόπο την κενή θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη ανάμεσα από αυτούς που είχαν παρακολουθήσει από την αρχή τον Κύριο και ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως καθώς όριζε σχετική προφητεία, διάλεξαν τον Ματθία και τον Ιούστο. Μετά από θερμή προσευχή στον Κύριο να παρουσιάσει τον καλύτερο για τη θέση του νέου Αποστόλου, διάλεξαν με κλήρο τον Ματθία. Αυτός πήρε τη θέση του 12ου Αποστόλου και ζητούσε το φωτισμό του Θεού για να φανεί άξιος στο Αποστολικό Αξίωμα. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι μαζί με άλλους πιστούς βρίσκονταν στο υπερό όπου και προσεύχονταν. Ήταν η ώρα ενάτη πρωινή, όταν ξαφνικά ακούστηκε μια παράξενη βοή σαν δυνατός αέρας που γέμισε το σπίτι και κάτι σαν γλώσσες φωτιάς στάθηκαν πάνω από το κεφάλι κάθε μαθητή. Ήταν το Άγιο Πνεύμα Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής Ήταν όλοι οι πιστοί μαζί στο ίδιο μέρος Και ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό βοή Που έμνεζε σαν αφισά δυνατός άνεμος Και γέμισε το σπίτι που κάθονταν Και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς Να διαμεράζονται σε αυτούς Και να κάθεται από μια στον καθένα Και όλοι γέμισαν από Πνεύμα Άγιο η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος τους καθάρισε από τις αμαρτίες, τους φώτισε το νου και τους θέρμανε το θείο ζήλο ώστε να γίνουν αργότερα οι αναμορφωτές της οικουμένης. Για τους Ισραηλίτες η Πεντηκοστή ήταν μια από τις μεγάλες γιορτές τους και γιόρταζαν 50 μέρες ύστερα από το Πάσχα ως ανάμνηση της παράδοσης του νόμου από το Θεό στο Σινά. Τότε έρχονταν στην Ιερουσαλήμ πάρα πολλοί Ιουδαίοι και πολλά άλλα μέρη του κόσμου για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή της Πεντηκοστής. Έρχονταν να προσκυνήσουν στο μεγαλοπρεπή ναό του Σολομώντα που ήταν και ο μονοδικός τους ναός. Βρίσκονταν ακόμα Έλληνες, Πάρθι, Μύδη και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ασίας, της Φριγίας, της Πανφιλίας, της Αιγύπτου, της Κυρίνης, Ρωμαίοι πολίτες, κριτικοί και Άραβες που μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Άλλοι από αυτούς ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής και άλλοι προσήλυτοι. Στα πλήθη που μαζεύτηκαν ακούγοντας τη βοή, οι Απόστολοι με πρωτοφανές θάρρος διηγούνταν τα μεγαλεία του Θεού. Όλοι άκουγαν έκπληκτοι και με απορία ο καθένας στη δική του γλώσσα, τους μαθητές του Χριστού. Όλοι τους απορούσαν για την πολυγλωσία αυτή των Αποστόλων. Όσοι τους γνώριζαν σαν αγράμματος ψαράδες της Γαλιλαίας δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη μεταβολή αυτή. Κάποιοι έμειναν εκστατικοί, ενώ άλλοι χλέβαζαν λέγοντα ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι. Στο απορριμμένο πλήθος των συγκεντρωμένων ανέλαβε να μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος. Του θύμισε τα όσα είχε πει ο Θεός τους Ισραηλίτες μέσω του προφήτη Ιωήλ. Στις έσχατες ημέρες θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη σα και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Μετά τους μίλησε για τον Ιησού, τον οποίο ενώ εκείνοι σταύρωσαν, ο Θεός τον ανέστησε. Οι ίδιοι οι μαθητές ήταν μάρτυρες αυτής της αλήθειας. Στο τέλος κάλεσε όλους τους συγκεντρωμένους να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να πάρουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το κήρυγμα του Πέτρου είχε ως συνέπεια εκείνη τη μέρα να πιστέψουν και να βαπτιστούν με χαρά περίπου τρεις άνθρωποι. Οι νέοι αυτοί πιστοί μαζί με τους Αποστόλους κι όσους άλλους είχαν πιστέψει παλιότερα αποτέλεσαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Έτσι ιδρύθηκε ο Σώμα Χριστού η πρώτη εκκλησία. Από τότε η ημέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται γενέθλια ημέρα της εκκλησίας. Αυτή έμελε να αλλάξει την πορεία όλου του κόσμου. Μας θυμίζει τις πλούσιες δωρεές που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη κλπ σε όσους πιστεύουν στο Θεό και συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή άρχισε να γιορτάζεται από τα Αποστολικά χρόνια είτε στο Ναό των Ιεροσολύμων μαζί με τους Ιουδαίους είτε χωριστά. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς πατέρες και συγγραφείς του δευτέρου μισού του τετάρτου αιώνα γίνεται λόγος για τον γιορτασμό από τους Αποστολικούς χρόνους όπου κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων όπου και για τον λόγο αυτό συνεχίζεται και ψάλεται αντί του Τρισαγίου ύμνου το όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηται. Από τις μεθεπόμενες ημέρες ξεχωρίζει η Δευτέρα που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα όπου και επαναλαμβάνεται όλη η ακολουθία της Κυριακής Όμια. Το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί μεταμορφώνει και αγιάζει την Εκκλησία. Με την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα μπαίνει στη ζωή της Εκκλησίας και την παρακολουθεί σε όλη την πορεία της. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο οδηγός της Εκκλησίας στο έργο της. Είναι ο συμπαραστάτης, ο παρηγορητής και ο υπρασπιστής στη δύσκολη πορεία της. Τη μέρα της Πεντηκοστής το πρόβλημα των διαφορετικών γλωσσών ξεπεράστηκε με την ενότητα μέσα από την αποδοχή της ποικιλία γλωσσών και πολιτισμών που χάρισε ο παράκλητος. Οι απλοί φοβισμένοι μαθητές του Χριστού μεταμορφώθηκαν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος σε θαραλέους κήρυκες του Ευαγγελίου. Μπήκαν έτσι τα θεμέλια της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας που με το έργο της άρχισε σταδιακά να αγιάζει και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους και την ιστορία όλου του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα από εκείνη την ημέρα όπως ο ίδιος ο Χριστός είχε υποσχεθεί στους μαθητές του καθοδηγεί την Εκκλησία και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο νέος τρόπος ζωής που προτείνει στους ανθρώπους. Κάθε πιστός παίρνει το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία με τα Ιερά Μυστήρια ιδιαίτερα το Μυστήριο του Χρίσματος μεταδίδει στο Βαπτιζόμενο τα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον κάνει Απόστολο του Χριστού γι' αυτό και λέγεται και προσωπική πεντηκοστή του ανθρώπου η Βάπτισή του χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε φτωχοί και αδύνατοι μόνοι και απελπισμένοι ακόμη και όταν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και τα μπορούμε όλα. Το Άγιο Πνεύμα ολοκληρώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Η γνώση αυτής της αλήθειας απελευθερώνει τους ανθρώπους από κάθε είδους δεσμά. Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Ο Αναστημένος Χριστός νίκησε το θάνατο, όχι μόνο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος. Αυτό δίνει τη βεβαιότητα στον πιστό άνθρωπο ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής που συντρίβει τις ελπίδες του και τον χωρίζει από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η Ανάσταση δίνει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί και με τον Χριστό και ότι ο θάνατος δεν θα μας χωρίσει πια. Στη ζωή και στη συνείδηση της Ορθοδοξίας μας η Πεντηκοστή είναι μια από τις σημαντικότερες γιορτές αφού αυτή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας. Και όπως όλα τα μεγάλα γεγονότα που έχουν καθοριστική σημασία για τον άνθρωπο και την όλη δημιουργία, είχαν προφητευθεί το ίδιο και στο γεγονός της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιον το λαλήσαν δια των προφητών, μέσω του προφήτου Ιωήλ αιώνες ολόκληρος πριν. Είχε αποκαλύψει και το σωτήριο γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος» στο αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής θα πρέπει να προσέξουμε πως ακριβώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει το μοναδικό γεγονός της Πεντηκοστής. Αλλά και μόνοι μας είναι ανάγκη να μελετήσουμε τη συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων για να δούμε τον Απόστολο Πέτρο στην πρώτη του ομιλία προς τα πλήθη να ερμηνεύει την καταπληκτική προφητεία του προφήτη Ιωήλ η οποία πραγματοποιείται την ημέρα αυτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Το θέμα της Πεντηκοστής είναι ανεξάντλητο, αρκεί και μόνο κανείς να ρίξει μια ματιά στον θησαυρό των πατερικών κειμένων που κατέχουμε ως ευλογημένη κληρονομιά στα χέρια μας. Εμείς τώρα σε ένα σημαντικό και καθοριστικό σημείο θα σταθούμε το οποίο έχει να κάνει με την ορθόδοξή μας συνείδηση αλλά και τον ορθό τρόπο ζωής στο χώρο της Εκκλησίας. Το ότι η μέρα της Πεντηκοστής θεωρείται και είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας, αυτό έχει εκκλησιολογικές και υπαρξιακές προεκτάσεις για μας, αφού από αυτό το σημείο ξεκινάει η Αποστολική Διαδοχή, αλλά και Διδαχή. Καθορίζει η αλήθεια αυτή μια από τις πλέον σημαντικές μας θέσεις, που θέλοντας και μη δέχεται κανείς αφού το γεγονός της Πεντηκοστής δεν είναι κάτι το υποκειμενικό αλλά ένα ιστορικά αποδεδειγμένο γεγονός. Όσο και αφαίνεται απλό και συνηθισμένο για μας που το ζούμε για τους άλλους εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας Χριστιανούς η Πεντηκοστή αποτελεί την Λιδία Λίθο που βοηθάει τους καλοπροαίρετους τουλάχιστον μη Ορθόδοξους να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από την Ορθοδοξία Καμιά άλλη εκκλησία δεν διαθέτει την αδιάσπαστη μέσω των αιώνων παρακαταθήκη που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι χριστιανικές ομολογίες δεν βλέπουν με τόσο καλό μάτι την ιστορική ανασκόπηση του παρελθόντος μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία. Και αυτό γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ποια χρονική στιγμή ξεκινάει κανείς την ιστορική του πορεία και ακόμη τι έχει προσθέσει ή τι έχει αφαιρέσει στην παρακαταθήκη της Αποστολικής Διδαχής. Είναι νομίζετε μικρό πράγμα να διαθέτουμε ως Ορθόδοξοι επακριβώς το θησαυρό των επισκοπικών και πατριαρχικών καταλόγων απαρχής μέχρι και των ημερών μας, χωρίς να υφίσταται απολύτως καμιά διάσπαση στη χρυσή αυτή Αποστολική Ελισίδα. Βέβαια, στο σημείο αυτό, είναι ανάγκη να τονιστεί ότι μαζί με το προηγούμενο, την αδιάσπαστη δηλαδή αποστολική διαδοχή, θα πρέπει να υφίσταται και η αποστολική διδαχή. Πιο απλά να κηρύττονται και να εφαρμόζονται τόσο το δόγμα όσο και το ήθος. Να κατέχουμε και να εφαρμόζουμε επακριβώς όλα όσα οι Θείοι απόστολοι παρέλαβαν από τον Κύριο Ιησού Χριστό και μας παρέδωσαν. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη μας ευθύνη. Ευθύνη κλήρου και λαού. Έχουμε αλήθεια συνειδητοποιήσει την παρακαταθήκη που κουβαλάμε στους αδύναμους ώμους μας ή βλέπουμε την Ορθοδοξία ως ένα φολκλόρ που χαλαρώνει απλά τις κουρασμένες μας υπάρξεις και που με το πέρασμα των καιρών όπως όλα αλλάζουν θέλοντας και μη θα αλλάξει και η ουσία του σωτηρίου μηνύματος. Έχουμε σταθεί έστω και για λίγες στιγμές να εμβαθύνουμε στην αξία όλων αυτών των καταστάσεων γνωρίζουμε τις ειδικέ υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει ως βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί συνειδητοποιούμε όλα αυτά ή συνειδησιακά ανέσθητοι εμποδίζουμε τη χάρη της Πεντηκοστής να πνεύσει και να ανάψει μέσα στην ύπαρξή μας τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αφού είναι επιταγή του Αγίου Πνεύματος με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Το Πνεύμα το Άγιον, το Σοφότατον και Φιλανθρωπότατον όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που μας αγαπά με άπειρη αγάπη και ποθεί τη σωτηρία και ευτυχία μας εφευρίσκει με την αγάπη του και τη σοφία του μύριους τρόπους για να μας ευεργετεί και γίνεται φυσικά αυτό εάν εμείς καταφεύγουμε με πίστη στη χάρη του και προσέχουμε ώστε να μην το λυπούμε με θεληματικές αμαρτίες όταν προσέχουμε και φροντίζουμε όλο ένα και περισσότερο να μελετούμε και να εφαρμόζουμε την πίστη μας όπως ακριβώς παραλάβαμε το δόγμα και το ήθος και γευόμαστε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος ώστε η ζωή μας να γίνεται ζωή χαράς και ευλογίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και η πλέον μυστηριακή και δυσερμήνευτη έκφραση του Τριαδικού Θεού. Αυτές οι δυσερμήνευτες ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος μας γνωστοποιούνται κυρίως στο σύμβολο της πίστεως, στο οποίο ομολογούμε και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Διεπιστώνουμε λοιπόν ότι η κύρια ιδιότητα του Αγίου Πνεύματος είναι η ζωοποίηση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που προσφέρει και χαρίζει τη ζωή σε εκείνους τους ανθρώπους που φροντίζουν να εντάξουν τις ιδιότητές του στην καθημερινή του ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος θεωρείται πραγματικά ζωντανός μόνο όταν στραφεί προς την πνευματική του υπόσταση και αρχίσει να ασχολείται με τα πνευματικά. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει το Άγιο Πνεύμα με τη λέξη «παράκλητο». Μια προσευχή που γνωρίζουμε όλοι από τα παιδικά μας χρόνια η οποία αναφέρεται στον παράκλητο, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα, είναι το βασιλεύ Φουράνιε. Βασιλεύ Φουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και ακαθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέτας Ψυχά Σιμών. Τόσο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όσο και κατά τη διάρκεια πολλών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, ο ιερέας με τις ευχές και τις διάφορες εκφωνήσεις του αναφέρεται και τονίζει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στο ιερότερο σημείο της θεία Λειτουργίας, μετά την απόλυτα μυστηριακή φράση «Τα σά εκτοσών, παρακαλούμε το Θεό, κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιο Νεφιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα», δηλαδή παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να κατέβει μέσα μας όπως είχε συμβεί στην περίπτωση των 12 μαθητών του Χριστού όπου την πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε επάνω από τα κεφάλια τους με τη μορφή πύρινης γλώσσας και τους ανέδειξε παν διδασκάλους της οικουμένης. Ας μην ξεχνάμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος τον οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός να αποστείλει στους μαθητές του μετά από την ανάληψή του για να μην τους αφήσει ορφανούς και βοήθητους. Όταν έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μα εις πάσαν την αλήθεια. Το ίδιο ακριβώς αίτημα θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία του Χριστού, ώστε να θεωρηθούμε από τον ίδιο ως αντάξιοι μαθητές του. Yeah. κατά την έσχατη και μεγάλη και σωτήρια ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και Ομοσίου και Ζωπιού και Διαιρέτου και Ασυγχή του Τριάδος, του ενός και μοναδικού Θεού, του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τελούμε τον Εσπερινό της Γονικλησίας, κατά τον οποίο ψάλομε με ύμνος αφιερωμένος κατεξοχήν στο Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της τρισυλίου θεότητας, που είναι φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθέρων τα πτέσματα, θεός και θεοποιούν, πήρε πυρός, προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα» αμέσως μετά την είσοδο του Εσπερινού και αφού ψαλεί το φως ηλαρών και το πανηγυρικό μέγα προκείμενο τη Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός οποιον θαυμάσια μόνος σε ήχο βαρύ μεγαλόπρεπο, αντάξιο του νοήματος και το μηνύματός του, ο διάκονος μας καλεί κλήρο και λαό να γονατίσουμε και να απευθύνουμε στο Θεό γονιπετής λόγω ηκεσίας» έτη και έτσι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Από τη λαμπροχαρμόσυνη Αγία ημέρα του Πάσχα μέχρι και σήμερα η γονικλησία ήταν απαγορευμένη σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες για να υπογραμμίζεται το χαρούμενο και σωτήριο μήνυμα των αναστάσιμων βιωμάτων της Εκκλησίας. Η προσευχή των Ορθοδόξων γίνεται ορθοστάδιν. Σε όρθια δηλαδή στάση και όχι με γονικλησία. Όμως την ώρα αυτή το ορθοστάδιν παραμερίζεται, όχι μόνο για να χαιρετήσουμε Θεοπρεπός το Πανάγιο Πνεύμα, διότι ο πατήρ γνωρίζεται και ο δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμη, μία σύνταξη, μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Μα και για να πούμε κατά πώς ταιριάζει σε παραστρατημένους όπως είμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση το ημάρτωμεν και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, την άφεση, την κάθαρση, τη συγνώμη. Τη γονικλησία την ονομάζει ο λαός μας και μετάνια, γιατί η στάση του μετανοούντος είναι το κλείνιν τα γόνατα, κάτω τα γόνατα, κάτω και το πρόσωπο. Η γονικλησία σημαίνει απλούστατα, Θεέ μου, βρίσκομαι κάτω, είμαι πεσμένος, έχω καταντήσει γη και σποδός, σήκωσέ με, ανάστησέ με, σώσε με. Έτσι, σήμερα που ήρθε στον κόσμο ο παράκλητος, το πνεύμα της ελιθίας που καθαρίζει τα πτέσματα, καλούμαστε να πάρουμε στάση όχι μόνο σώματος, μα και ζωής, στάση μετανοίας. Στην Κρήτη λένε οι παλαιότεροι και στην κορυφή του βουνού να βρεθείς αυτή τη μέρα ολομόναχος, θα πρέπει να γονατίσεις και να κάμεις το σταυρό σου και κρύβουν τα λόγια αυτά την αίσθηση της πραγματικής μετοχής στη ζωή του ενός σώματος της Εκκλησίας ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες. Την αίσθηση της εν το εν οργανικής ενότητας των πιστών όπου κι αν οι συγκυρίες της ζωής τους θέλουν να βρίσκονται και γονατίζει ο πιστός όπου κι αν είναι στην Εκκλησία του, στο σπίτι του ή στο νοσοκομείο αν είναι άρρωστος, στο πλοίο του αν θαλασσοπορεί στο βουνό, στον κάμπο, στη στάνη, στο δάσος, στην ξενιτιά, στο κάτεργο, στη φυλακή, όπου βρίσκεται. Η πρώτη ευχή της γονικλησίας απευθύνεται στον άχραντο, αμίαντο, άναρχο, αόρατο, ακατάληπτο, ανεξιχνίαστο, αναλύωτο, ανυπέρβλητο, αμέτρητο, ανεξίκακο Κύριο, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήριο Σιμών Ιησού Χριστού και τον παρακαλεί με μόνο συνήγορό μας τη δική του συμπάθεια να μας δεχθεί καθώς προσφεύτουμε ενώπιόν του μετανοημένοι και φωνάζοντες το ημάρτωμεν. Του θυμίζει πως από τη μήτρα της μητέρας μας ήδη αυτόν μονάχα είχαμε για Θεό μας αλλά επειδή τη ζωή μας τη χαραμίσαμε στη ματαιότητα με γυμνοί από τη βοήθειά Του και δεν έχουμε λόγια για να απολογηθούμε όμως παίρνουμε θάρρος από τους εκτιρμούς Του και κράζουμε αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μη και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς μη θυμηθείς τις αμαρτίες που κάναμε στα νιάτα μας όταν είχαμε άγνοια των εντολών σου και από τα κρυφά και ανομολόγητα κρίματα της καρδιάς μας καθάρισέ μας. Του ζητά πριν βρεθούμε πίσω στο χώμα σε αυτό να μας αξιώσει να επιστρέψουμε, να ζυγομετρήσει τις αμαρτίες μας με τους εκτιρμούς του και να αντιπαραθέσει την άβυσο των εκτιρμών και του ελαίους του στο πλήθος των πλημελημάτων μας. Να μας απαλλάξει να μας γλιτώσει από την αβάσταχτη τυραννία του διαβόλου, να ασφαλίσει τη ζωή μας μέσα στους Αγίους και Ιερούς του νόμους και να μας συνάξει όλους στη Βασιλεία Του. Και καταλήγει οικητευτικά, δώσε γνώμη σε όσους ελπίζουν σε Σένα, καθάρισέ μας με την ενέργεια του Αγίου Σου Πνεύματος. Πρόκειται για προσευχή αντρίκια, εξομολογητική, χωρίς προσπάθειες άσκοπης δικαιολογίας ή αποποιήσεως ευθυνών. μαρτωμεν αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μημνιστής. Εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Δώ συγνώμην της ελπίζουσι εις Δεν είναι λόγια αυτά. Είναι βέλη που σαϊτεύουν την πατρική καρδιά του ανεξίκακου και πολυέλεο και φιλάνθρωπου Θεού. Η δεύτερη ευχή απευθύνεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το απάβγασμα του Πατρός, που πηγάζει από τον Πατέρα, τον της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτον και μετακίνητον χαρακτήρα, την πηγή της σωτηρίας και της χάριτος και του ζητά να μας ανοίξει Αυτός, ο διδούς ευχήν το ευχομένο, Αυτός που δίνει προσευχή στον προσευχόμενο τα αμαρτωλά μας χείλη και να μας διδάξει πώς δει και υπερών χρή προσεύχεστε αρεαλιστική παραδοχή πως χωρίς αυτόν ούτε να τον ζητήσουμε μπορούμε ούτε να του ζητήσουμε τα συμφέροντα ξέρουμε και αφού του δηλώσει με ταπείνωση πως περιμένουμε η ασπλαχνία του να νικήσει το άμετρο πλήθος των αμαρτιών μας του λέει πως με φόβο θείο στεκόμαστε μπροστά του έχοντας ρίξει την απελπισία της ψυχής μας μέσα στο στο ελέος του το πέλαγος και του ζητάει για λογαριασμό μας κυβέρνησέ μου τη ζωή και γνώρισέ μου το δρόμο που θα πορευτώ το πνεύμα της σοφίας σου χάρισε στη σκέψη μου πνεύμα συνέσεως δόρισε στην αφροσύνη μου τα έργα μου ας μην τα κατευθύνει πνεύμα θεοφοβίας πνεύμα ευθέας και ηγεμονικό μη μου στερήσεις για να αξιωθώ με του Αγίου Πνεύματος την καθοδήγηση να εργάζομαι τις εντολές σου και πάντοτε να νιώθω την παρουσία σου. Και κορυφώνει την σύνη και τεύω αγαθότητα όσα υφξάμην απόδοσμη ισοτηρίαν. Την καλοσύνη σου δηλαδή ηκετεύω όσα σχετικά με τη σωτηρία μου σου ζήτησα προσευχόμενος χάρισέ μου για να το υπογραμμίσει πιο κάτω πως αυτό είναι η μοναδική μας ελπίδα παρά τις αμαρτίες μας. Σε σένα μόνο αμαρτάνουμε, αλλά και σένα μόνο λατρεύουμε. Δεν ξέρουμε να προσκυνούμε άλλο Θεό, ούτε να υψώνουμε εικαιτευτικά τα χέρια μας σε κάποιο άλλο Θεό. Και αυτός ο τονισμός ότι αυτός είναι ο μοναδικός μας Θεός, το μοναδικό μας δηλαδή και έσχατο καταφύγιο, θέλει αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χωρίς πάντως σε διάθεση, να νικήσει το φιλότιμο του Θεανθρώπου, να μας δώσει χέρι βοηθείας, να μας χαρίσει την άφεση και τα προσωτηρία αιτήματα, δεχόμενος τη γονικλησία και την προσευχή μας, ως θυμία μα δεκτό, αναλαμβανόμενο ενώπιον της υπεράγαθης βασιλείας του. Είναι και τούτη η ευχή μια προσευχή τολμηρή, τσι αμαρτάνομεν, αλλά και σύ μόνο λατρεύομεν. Δεν ξέρουμε να προσκυνούμε ξένο Θεό, ούτε να υψώνουμε χέρια οικετευτικά σε άλλο Θεό έξω από σένα. Ομολογία πτώσεως, φθοράς, εξαχριώσεως εσχά του κινδύνου. Αλλά ταυτόχρονα και ομολογία πίστεως, θεοφοβίας, ζωντανής ελπίδας σε Αυτόν που είναι η ελπίς πάντων των περάτων της γης και αγάπης λατρευτικής για Αυτόν που πρώτος ηγάπησε νημάς. Προσευχή δίχως φαρισαϊσμούς και υποκρισίες, σωστό ξέσπασμα αληθινά ορθόδοξης καρδιάς. Ακολουθεί η τρίτη ευχή που απευθύνεται και αυτή στο δεύτερο πρόσωπο της υπερουσίου Τριάδος, που είναι η πηγή που πάντοτε και ασταμάτητα αναβλύζει ζωή και φως, η δημιουργική δύναμη που είναι αιώνια όπως ο Πατέρας. Εσύ που εκπλήρωσες κατά τον καλύτερο τρόπο πανέμορφα ό,τι χρειαζόταν για τη σωτηρία των ανθρώπων, Ιησούς Χριστός που έλυσε τους άλετους δεσμούς του θανάτου και έσπασε του άδη τα κλειδιά και καταπάτησε τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων και πρόσφερε τον εαυτό του για χατήρι μας αψεγάδια στη θυσία δηλαδή και θυσία άχραντη και με θεόσοφο δόλωμα αγγίστρωσε τον αρχέκακο και βήθιο δράκοντα και τον δέσμευσε για πάντα και τον κατέστησε αδύναμο και ανίσχυρο να περιμένει το πύρ το άσβεστο και το σκότος το εξώτερο. Απευθύνεται στον ιό που είναι η μεγαλώνυμο σοφία του πατρός, αίδιον φως, εξαϊδίου φωτός, ήλιος δικαιοσύνης, και τον καθηκετεύει. Συ που μας αξίωσες να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, δέξου ακόμα μια ηκεσία μας. Όχι για μας τους ίδιους αυτή τη φορά, μα για αυτούς που έφυγαν πριν από μας, για τους κεκοιμημένους συγγενείς μας κατά σάρκα και όλους τους οικείους της πίστεως. Συ που και κατά αυτή την παντέλεια και σωτηριώδη εορτή μας αξίωσες να δέχεσαι υλασμού ηκεσίους, για αυτούς που βρίσκονται στον Άδη, δίνοντάς μας μεγάλες ελπίδες, άκουσε τη φωνή μας που αξιοσυμπάθητα σου απευθύνουμε. Ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων, εκεί που υπάρχει το φως και η δροσιά και η αναψυχή, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός. Ανάπαυσε τα πνεύματά τους με τους δικαίους, γιατί αυτοί που βρίσκονται στον Άδη, δεν μπορούν να σου ζητήσουν συγγνώμη, αλλά μονάχα εμείς που ζούμε σε ευλογούμε και σε ηγετεύουμε και τις εξυλαστήριες ευχές και ερουργίες σου προσφέρουμε για τις ψυχές τους. Και επισυνάπτεται σε αυτή και δεύτερη ευχή υπέρ των τεθνεώτων, των νεκρών, απευθυνόμενοι σε Αυτόν που είναι της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων όσον πράξαμε δηλαδή, αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισταποδοσίας δεσπότης και κύριος, οικετεύοντάς τον, ανάπαυσον πάντας, τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλων ομογενές και ομόφυλων και πάντας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδια αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής στην αγκαλιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, στη χώρα των ζώντων, στη βασιλεία των ουρανών, στον παράδεισο και ανάστησε και τα σώματα όλων μας κατά την Αγία ημέρα της Επαγγελίας σου γιατί είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει θάνατος για τους δούλους του Θεού μα φεύγουν από το σώμα και έρχονται σε σένα τον Κύριο φεύγουν από τα λυπηρά και έρχονται στα καλύτερα και τα πιο ευχάριστα σε σένα που είσαι η ανάπαυση και η χαρά. Ζητά για άλλη μια φορά συγχώρηση αμαρτημάτων για όλους, ζώντες και κεκοιμημένους και από τον μόνο αναμάρτητο. Δώσ' μας συγγνώμη, άφηση και συγχώρηση για τα παραπτώματά μας, τα θεληματικά και τα αθέλητα, αυτά που κάναμε ξέροντας πως είναι κρίματα και αυτά που κάναμε έχοντας άγνοια, τα φανερά, τα κρυφά, όσα διαπράξαμε με έργα, με το λογισμό μας και με λόγια, κάθε συναναστροφή και σε κάθε κίνησή μας. Και καταλήγει και στους μεν αποβιώσαντας ελευθερία και άνησε δόρησε και εμάς που είμαστε εδώ ευλόγησε, χαρίζοντάς μας το τέλος της ζωής μας καλό και ειρηνικό. Λέει κάποιος Άγιος, πως τίποτα δεν συγκινεί τόσο το Θεό όσο η προσευχή υπέρ των και κοιμημένων επειδή εν το άδει ουκ στη μετάνοια οι προπελθάντες δεν έχουν πια τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον εαυτό τους έτσι μοναδική φωνή για αυτούς είναι η φωνή μας μοναδική η τους η δική μας ηκεσία μοναδική προσευχή τους η προσευχή μας για το λόγο αυτό αυτοί η τρίτη ευχή της γονικλησίας έχει ξεχωριστή βαρύτητα και σημασία. Είναι προσευχή αγάπης και ελεημοσύνης και φιλαδελφίας και ευγνωμοσύνης για πρόσωπα που βρίσκονται πια στα χέρια του Θεού. Τι να προσθέσει κανείς στην τριπλή αυτή γονικλινή ευχή της Εκκλησίας. Τι επιπλέον να ζητήσει από το Θεό. Μονάχα έναν ύμνο εκκλησιαστικό που είναι ιερή υπόσχεση με την ευκαιρία της Πεντηκοστής, ύμνο του εσπερινού της παραμονής διαλέγω για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής που έφτασε στο τέλος της. Εν τεσευλέσου σε τον σωτήρα του κόσμου και κλείνα γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμιν εν εσπέρα και πρωί και με συμβρία και εν παντή καιρό σε Κύριε που θέλει να πει στις εκκλησίες σου μέσα θα σε υμνήσω τον σωτήρα του κόσμου και θα γονατίσω να προσκυνήσω την αίτητη δύναμή σου και βράδυ, και πρωί, και μεσημέρι, και κάθε ώρα και στιγμή θα σε ευλογήσω, κύριε. Αμήν. Κατήχηση και λειτουργική μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως Ραδιοελπίδα που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρα Αθανάσιος Τσομπανίδης.